Το Προεδρείο, τη Μαρία, την κυρία Καρανίκα. Μετά από την προηγούμενη ομιλία, όπου πραγματικά κάλυψε το σύνολο της απεικόνησης, ειλικρινά, λίγα πράγματα μπορεί να προσθέσει κανείς σε σχέση με την οξία κοιλία, αλλά ωστόσο είναι το ζητούμενο. Η οξία, και όχι μόνο η οξία κοιλία, το οξύ-κοιλιακό άλγος στα παιδιά. Από δικό σας λειτουργεί αυτό. Ναι, sorry. Από δικό... Δεν έχω... Συγγνώμη. Ωραία, λειτουργεί. Λειτουργεί. Από δικό σας από την δική σας εταιρεία, μια από τις δικές σας εταιρείες, στο οξύ-κοιλιακό άλγο, στο οποίο ο παιδοχειρουργός καλείται να ελέγξει την κοιλιά, μπορεί να αρκεστεί μόνο στην απλή ακτινογραφία, στην κλινική εξέταση και στην περίπτωση διάτρησης, υπόνοιας διάτρησης κύλου σπράχνου, νεκρωτικής, βόλβουλους, μεσεντέριος, συμφράξεων, να κατευθυνθεί κατευθείαν στο χειρουργείο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η αναφορά είναι σαφώς πρώτα ο υπέρηχος, σε όλες τις ηλικίες των παιδιών και όταν δεν υπάρχουν σαφή ευρήματα από τον υπέρηχο ή δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι παιδοακτινολόγοι οι οποίοι μπορεί να δουλέψουν πολύ καλά τον υπέρηχο, γιατί ο υπέρηχος είναι μια υποκειμενική εξέταση. Θέλει έναν καλό χειριστή και θέλει ένα συνεργάσιμο παιδί, θέλει ένα παιδί που δεν επαχεί σαρκό και πρώτα απ' όλα την εμπειρία. Δεν την διαθέτουν όλα τα κέντρα, δεν έχουν όλη αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό στις περιπτώσεις όπου παιδίατρος και παιδοχειρουργός αποφασίσει ότι το ξύ-κοιλιακό άλγος πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και αν ο υπέρηχος δεν δώσει απαντήσεις, που σε εμάς τουλάχιστον συμβαίνει αρκετά συχνά, οδηγείται στον αξονικό αναγκαστικά στην εφημερία, γιατί αυτά τα περιστατικά είναι εφημερία στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, και όταν είναι διαθέσιμος ο μαγνήτης, στον μαγνήτη που είναι και το προτινόμενο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία πλέον. Στα γρήγορα, τα περιστατικά με την οξία φλεγμονή που απαιτούν άμεσες αποφάσεις από όλο το team παιδιάτρων, παιδοχειρουργών και απεικόνησης, κολικοειδίτιδα, φλεγμονή στα χοληφόρα, οξία παγκρεατίτιδα με κελίτιδα, σάλπιγγο οθικικό απόστημα στα κορίτσια που μπαίνει στο άλγος δεξιού λαγωνίου βόθρου, βαριά συπτική λίμωξη χωρίς σημεία από την ακτινογραφία θώρακος και κοιλίας. Είχαμε τέτοιο περιστατικό. Σπάνια γαστρεντερίτιδα, η οποία δεν έχει σαφής, μάλλον η σπάνια οδηγείται η γαστρεντερίτιδα σε περαιτέρω έλεγχο, γιατί ενώ είναι το 50% των νοσοκομιακών περιστατικών σε μια γενική εφημερία σε παιδιά, είναι πολύ πιο εύκολη διάγνωση, πολύ πιο στάνταρη διάγνωση. Τώρα, για τα νεογνά αναφέρθηκε από την προηγούμενη ομιλήτρια πολύ εκτεταμένα. Πολύ σπάνια θα οδηγηθούν πέραν από τους υπερήχους σε αξονικό ή μαγνήτη, που είναι το θέμα που αναλύουμε τώρα. Η οξία χολοκυστήτιδα. Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι είναι κυρίως αγόρια 15 με 19 χρονών, είναι πλέον πολύ χαμηλή θνηκετότητα και στα βρέφη με παιδιά το 33 με 50% έχει δυστυχώς άτυπη συμπτωματολογία. Τα σκόρ αυτά είναι καλά, είναι για τους κλινικούς γιατρούς, τα ξέλετε, το Αλβαράντο, το Παιδριάτικ Απέντιξ και λοιπά, το χρησιμοποιούν οι παιδοχειρουργοί. Τώρα, όσον αφορά τα τελευταία δεδομένα από το American College of Radiology, με βάση την απεικόνηση και σε περιπτώσεις ύποπτες που δεν έχουν ξεκαθαριστεί κλινική εικόνα, παιδοχειρουργική εξέταση, με υπερήχους, βλέπουμε ότι ακόμα και όταν προτείνεται, η αξονική έχει πολλή ακτινοβολία. Έτσι. Ενώ ο μαγνήτης, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν έχει, αλλά δεν είναι συνήθως διαθέσιμος. Όχι ότι δεν προτείνεται, συνήθως δεν είναι διαθέσιμος. Υπόθηκαν αρκετά αναλυτικά. Sorry. Κάτι γίνεται λάθος με αυτό το... Υπόθηκε αρκετά αναλυτικά σε σχέση
τα references αυτά είναι για όποιον θέλει να τα κοιτάξει μετά. Αναλυτικά, ο υπέρηχος, ο αξονικός, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Το βασικό εδώ πέρα, τα βασικά υπόθηκαν ήδη, είναι εύκολα. Εύκολη πρόσβαση στον υπέρηχο, είναι συνήθως στα μεγάλα κέντρα και όχι μόνο, και στην επαρχία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν υπέρηχο. Εξαρτάται όμως βέβαια από τον χειριστή πάρα πολύ και από τη δυνατότητα συνεργασίας του μικρού ασθενή. Το μεγάλο disadvantage της αξονικής είναι φυσικά η ακτινοβολία. Ο μαγνήτης έχει αρκετά μειονεκτήματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι διαθέσιμος, δεν είναι μόνο ότι τα πρωτόκολλα κρατάνε λίγο χρόνο, δηλαδή από τη στιγμή που θα αποφασιστεί η μαγνητική θέλει μισό, θέλει περίπου 45 λεπτά να έρθει στο τμήμα. Οι ακολουθίες, όσο γρήγορα και αν κάνουμε και δεν δίνουμε σκιαστικό σε αυτά τα παιδάκια, κάνουμε πλέον με τις ειδικές τεχνικές που λέγονται diffusion, μπορούμε να μην κάνουμε, να μην δώσουμε σκιαστικό και να διακρίνουμε φλεγμονή, που είναι άλλο ένα πλεονέκτημα, αλλά ωστόσο κρατάει, μπαίνει κυριολεκτικά στο φούρνο το παιδί, που τα περισσότερα αντιδρούν και ειδικά τα παιδιά κάτω από 4 χρονών δεν μπαίνουν χωρίς αναισθησία. Επομένως, καλή εξέταση, αλλά θέλει και άλλο και θέλει να γίνει και πιο... να υπάρχει και μεγαλύτερη πρόσβαση. Όσον αφορά λοιπόν με αυτά που είπαμε, η κλινική εξέταση αφορά κυρίως και αυτός ο αλγόριθμος είναι του νοσοκομείου μας. Αφορά την έμπειρη κλινική εξέταση που δίνει έως 90% την αξιόπιστη διάγνωση. Με τα κριτήρια τα Mandrels φτάνει και το 97%. Η δική μας υπεδοχειρουργία έτσι και έχουν θετικά κριτήρια Mandrels, το πάνε κατευθείαν χειρουργείο, δηλαδή ούτε καν απλή ακτινογραφία για να ψάξουν για λίθος σκολικοειδούς. Το υπερηχογράφημα για χι λόγους, ίσως μη εξειδίκευσης, έχει χαμηλή ευαισθησία στα δικά μας δεδομένα. Αξονική μόνο όταν υποψιάζονται επιπλοκές. Σε επιπλακίσα, σε φλέγμονα, σε ρήξη, σε περιτονίτιδα, περιτοναϊσμό στο παιδί, το οδηγούν, γιατί έρχονται από τα τέπα αυτά, δεν είναι συνήθως ανοιχτός ο μαγνήτης, τα οδηγούν στον αξονικό. Η μαγνητική, είπαμε, όταν είναι διαθέσιμη, είναι η καλύτερη και το παιδί πάνω από 4 χρονών, γιατί δεν χρειάζεται αναισθησία, είναι η καλύτερη μέθοδος. Οξία πιώδης κολικοειδίτιδα με ρήξη, ρήξη τυχώματος, το παρασκεύασμα από τον παιδοχειρουργό μας, τον κύριο Λαμπρόπουλο, σχετικά πρόσφατο περιστατικό. Οδηγήθηκε γιατί είχε ρήξη στο χειρουργείο, 15χρονος, όπως είπαμε αυτές είναι... Κάτι κάνω λάθος. Αυτές είναι κυρίως οι ηλικίες, αγόρια 15-16 χρονών, με... Δεν το πείραξα. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, με φλέγμονα στον υπέρηχο, με φλέγμονα έμοιαζε ποιόδης κολοκυστήτιδα, αλλά μας περίσσευε μαλακώσει στο σγύρο και διαπιστώσαμε στις κατώτερες τομές ότι είχε φλέγμονα. Το παιδί δεν οδηγήθηκε σε χειρούργη, σε... Όχι, τι γίνεται, μου έκοψε ένα, ναι. Δεν οδηγήθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο, δόθηκε αντιβιατική αγωγή και επανελέγχθηκε σε μία εβδομάδα. Ο φλέγμονας είχε περιοριστεί και στην πορεία αποφασίστηκε να πάει συντηρητικά και να επανελεγχθεί μετά από μία εβδομάδα. Το χάσαμε. Προφανώς κάποια στιγμή μάλλον χειρουργήθηκε. Έφηβη με άλγος δεξιού λεγονίου βόθρου, αυξημένο όμως υποδόριο λίπος, που έκανε πολύ δυσχερή την εξέταση με υπερήχους. Το αλαντοειδές μόρφωμα αυτό, εδώ, είναι η φλεγμένουσα σκολικοειδής απόφυση. Δωδεκάχρονος, ο οποίος ήρθε με θιογκωμένη σκουλικοειδή απόφυση, συμπεριλαμβανόταν φλέγμονα στην περιοχή. Η εικόνα του ήταν δραματική κλινικά, είχε περιτοναϊσμό και γι' αυτό οδηγήθηκε στον αξονικό. Είχε ρήξει, φαίνεται, στο παρασκεύασμα, είχε ρήξει γι' αυτό και περιτονίτιδα τελικά. Τώρα, αυτό το βρεφάκι είναι από τα σπάνια,
δεν οδηγούνται βρέφη 9 εβδομάδων στον Μαγνήτη. Γίνεται υπέρηχος. Αλλά σε αυτό εδώ το μωρό, ο υπέρηχος, τουλάχιστον στο τμήμα μας, δεν μπόρεσε να δώσει αυτή την εικόνα. Βλέπετε, δεν είναι αυτή η ακολουθία τύπου διάχυσης. Δεν δόθηκε σκιαστικό. Γίνεται μια προσπάθεια σε αυτά, έστω και με χλωράλι, μήπως βρούμε κάτι παραπάνω και σε αυτό το συγκεκριμένο παιδί, μια οπισθοτυφλική σκολικοειδίτιδα που έφτανε μέχρι τον νεφρό πάνω ψηλά στον παρανεφρικό χώρο και έκανε τον φλέγμονα στην περιοχή. Προτινόμενο σύγχρονα από, από ένα paper σχετικά τελευταίο, καταλήγουν ότι υπέρηχος, ναι, και σε αρνητικό υπέρηχο ή θα οδηγηθούμε με ισχυρά κλινικά ευρήματα, παρακολούθηση και ισχυρή κλινική εικόνα, θα οδηγηθούμε στην σκολιγοειδεκτομή ή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μαγνήτη, όπου υπάρχει βέβαια. Πλαστρών σκολικοειδούς φαίνεται. Εντάξει, ήταν λίγο μεγαλύτερο παιδί αυτό, γι' αυτό οδηγήθηκε συνήθως και ευτυχώς σε πολύ δραματικές καταστάσεις όπου δεν μπορούμε να δούμε από τον υπέρηχο, δεν μπορούμε να διακρίνουμε ακριβώς αν είναι έλικα, αν είναι η σκολικοειδής απόφυση, αν έχουμε συλλογή, τι γίνεται σε όλη την κοιλιά, είναι συνήθως σε μεγαλύτερα παιδιά. Ο υπέρηχος σε μικρότερα δίνει απαντήσεις σε τέτοιες μορφές επιπλακής ασχολοκυστήτητας. Σε μεγαλύτερα παιδιά, όπου έχουμε αρκετά διαγνωστικά προβλήματα ακόμα και στον υπέρηχο ή έχουμε, αρκετό υποδόριο λίπος, τα οδηγούμε στον αξονικό χωρίς τόσες ενοχές. Και περνάμε σε αυτό που συνήθως οι ακτινολόγοι δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε με την αξονική. Βλέπουμε αυτή την πάχυνση εδώ πέρα σε έλικα, με τυφλή έλικα, λέμε σκολικοειδής. Τελικά αποδείχθηκε διαχειριστικά στο χειρουργείο ότι ήταν μια ειδηματώδης με κέλιος απόφυση. Το συγκεκριμένο παιδί είχε διαλείποντα άλγη εδώ και χρόνια. Κάποια στιγμή ήρθε με πολύ οξυκυλιακό άλγος και έκανε την εξέταση. Τώρα, στο δικό μας τουλάχιστον, στη δική μας κλινική εμπειρία, που δεν είναι, η δική μου τουλάχιστον δεν είναι παιδοακτινολόγου, έτσι. Κυρίως ασχολούμαι με ενήλικες στην κοιλιά και στα παιδιά στη μαγνητική εντερογραφία, κυρίως. Ωστόσο, στα τέπη είμαστε αναγκασμένοι όλοι να δούμε περιστατικά που μας στέλνουν. Και συζητώντας με τους συναδέλφους, οι περισσότεροι έχουμε πρόβλημα. Σκουλίκι, τελική ηλεή της στα πλαίσια ύφνε ή τελική ηλεή της στα πλαίσια μεσεντερίου λεμφαδενίτιδας. Αυτά τα θέματα τα έχουμε. Γι' αυτό άκουσα και τους προηγούμενους ομιλητές. Συνήθως προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με τον παραπέμποντα γιατρό. Και συνήθως ο παραπέμπον γιατρός στα ΤΕΠ μας λέει «Είναι σκουλίκι» ή όχι. Θα το βάλω χειρουργείο, θα το παραπέμψω στους παιδοχειρουργούς, έρχεται ο παιδοχειρουργός μετά, θα το βάλω χειρουργείο ή θα το παρακολουθήσω. Αυτό που προσπαθούμε σε αυτή τη φάση είναι να διακρίνουμε τη σκολικοειδή. Έτσι και τη διακρίνουμε φυσιολογική τη σκολικοειδή, απόφυση, για το λίπος γύρω καθαρό, λέμε, οκ, ρε παιδιά, σκολικοειδή τι δεν είναι. Τώρα, ούτε η μεσεντέρια, ούτε λεμφαδενίτιδα, ούτε τελική ηλίτιδα X αιτιολογίας, η άτυπη τελική ηλίτιδα, είναι χειρουργικό περιστατικό. Το παρακολουθούμε. Θα κάνουμε μετά μαγνητική εντερογραφία, θα το παρακολουθήσουν απλώς γιατί είναι μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ή θα το αφήσουν κιόλας, αν σε επανελέγχους δεν έχει. Τι κάνω λάθος, παιδιά. Ωραία. Και εδώ, σε αυτό το κορίτσι, με έντονα κοιλιακά άργη και διαταραχές κενώσεων, αυτό το τσίμπησε η κυρία Φουντουλάκη. Το είδε στα ΤΕΠ, το αναγνώρισε στα προβλήματά του, προφανώς είχε και άλλα κλινικά σημεία, και το έστειλε κατευθείαν για μαγνήτη, χωρίς προετοιμασία. Αυτό που βλέπετε δεν είναι μανιτόλι μέσα
έντερο. Απλά το παιδί με έναν τέτοιο φλέγμονα τελικής ηλαίτιδας Κρόν είχε κάνει πολύ μεγάλη διάταση. Άλλο περιστατικό, το οποίο είχε ένας νεαρός 17 χρονών, ο οποίος ήρθε με ιστορικό οικογενούς πολυποδίαση στην οικογένεια. Αυτό είχε διαλείπουν τα κοιλιακά άλλη, βλέπουμε τον πολύποδα, βλέπουμε τον ψευδοεγκολεασμό στην περιοχή της ηλιοκολικής. Δεν είχε, ήταν ατελής, δεν είχε. Λύθηκε αμέσως μετά την εξέταση. Μαγνητική εντερογραφία έγινε, προσπάθεια για μαγνητική εντερογραφία. Το κορίτσι που βλέπατε πριν, 10 χρόνια μετά, είναι αυτό. Δηλαδή με θεραπείες πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, όταν έχεις παιδό γαστρεντερολόγο στο τμήμα και βλέπει περιστατικό, μπορεί άνετα να το τσιμπήσει και να το στείλει για μαγνητική εντερογραφία χωρίς να ταλαιπωρηθεί. Και αυτή είναι μια τελική ηλαιίτιδα σε νόσο του Κρόν. Μαρία, δεν θυμάμαι ποιο περιστατικό είναι. Το έστειλες κατευθείαν μετά την κλινική εξέταση. Έχει, και είχε αποδειχθεί και από καλπροτεκτίνες και όλα τα σχετικά. Πάνω, νομίζω, από 100, πάνω από πόσο ήταν η καλπροτεκτίνη. Και η τυπική εικόνα της τελικής ηλαιίτιδας, που όταν την βλέπουμε σκέτη, την τελική ηλαιίτιδα αυτήν εδώ, αν δεν είχα τα κλινικά σημεία από τον παιδίατρο, θα έλεγα, εντάξει, είναι μια τελική ηλαιίτιδα. Okay. Πάχυνση, εμβλουτισμός. Δεν βλέπω αλλού, για να μιλήσω για τμηματική εντερίτιδα. Αν έβλεπα και κάπου αλλού, θα έλεγα, εντάξει, είναι μια τμηματική εντερίτιδα. Χρειάζομαι τις κλινικές πληροφορίες. Χρειάζομαι το παραπάνω από τον κλινικό γιατρό. Ωστόσο, μιας και μιλάμε, έχουμε επικεντρωθεί στη μαγνητική. Η μαγνητική υπόθηκε και από την προηγούμενη ομιλήτρια. Μέχρι στιγμής, η κλασική της εφαρμογή είναι η μαγνητική εντερογραφία. Εδώ ένα κορίτσι 11 χρονών, το οποίο ήρθε με αυτήν την εικόνα, φλέγμονας ουσιαστικά, στην περιοχή του δεξιού λαγωνίου Βόθρου, 11 χρονών το 15. Δυστυχώς, δεν πήγε πολύ καλά. Δεν ξέρω, είναι Σύρια, είναι από πού είναι Μαρία η κοπέλα. Σαν γυρφυλής είναι. Πρόσφατα χειρουργήθηκε, θα μας πεις μετά. Εικόνα παραμένει. Στο ενδιάμεσο έγιναν και με υπερηχοτομογραφικό έλεγχο κάποιοι. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εδώ δώσαμε σκιαστικό. Αυτή είναι η ακολουθία που λέω, η diffusion, που δείχνει πολύ περιορισμό διάχυσης. Παρ' όλα αυτά είχαμε δώσει και σκιαστικό. Λοιπόν, όταν βλέπουμε κορίτσι και με άλγος δεξιού λαγωνίου Βόθρου, ακόμα και όταν κάποιες φορές το έχω, επειδή δύσκολα μπορούν να τον ελέγξουν οι γυναικολόγοι, δεν μπορούν να κάνουν γυναικολογική εξέταση, υπάρχουν αρκετές φορές που μας το στέλνουν για έλεγχο με μαγνητική, για συστροφή, όπως εδώ, παρασαλπιγγικής κύστης. Αυτό εδώ, μαζί με την εικόνα δίνης, ήταν συστροφή από αριστερά, αλλά δυστυχώς έδαφος ενός ευμεγέθους όριμου κυστικού τερατώματος. Περιφερειακά βλέπουμε χαρακτηριστικά τα οθυλάκια, όπως τα βλέπουμε σε μια διονγκωμένη οθήκη. Λοιπόν, αποφράξεις. Αποφράξεις, ηλαιός, συνήθως δεν οδηγούνται στον αξονικό και στο μαγνήτη, εκτός αν έχει ιστορικό γνωστό, είναι οστενοτική μορφή της νόσου, που έγινε, μαγνητική εντερογραφία έγινε ουσιαστικά. Το παιδί μετά από αυτό οδηγήθηκε με πολύ λίγο μανιτόλι, γιατί δεν άντεχε, οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Απόφραξη, είτε ατελή απόφραξη, είτε υποτροπιάζουν τα κοιλιακά άλγη. Έχουμε σε συγγενείς διαμαρτία, σε μεκέλιο, η οποία έχει εγκολιαστεί, σε κοιλιάνχη, σε συστηματικά νοσήματα. Μην ξεχνάμε στην Ελλάδα ότι έχουμε και τη δρεπανοκυταρική. Κλασικά σημεία στόχων αναφέρθηκαν και από την προηγούμενη ομιλήτρια. Εμείς μιλάμε κυρίως για το παθολογικό αίτιο, ηλαιοκολικό με υπόθεμα είτε την σκολικοειδίτιδα είτε τη μεκέλιο, που είναι το κλασικό, είναι η εικόνα των υπερήχων, σπανίως οδηγούνται στον αξονικό, ήταν 16 χρονών, εντάξει, τους το συγχωρήσαμε. Και οι εικόνες σε ανασυνθέσεις, που είναι περισσότερο εντυπωσιακές, παρά είναι, βοηθούσαν ουσιαστικά τη διάγνωση. Μην ξεχνάμε το πύλημα,
στην απόφρεξη, άλλος εγκολιασμός με το σημείο της δίνης και την διάταση, συμφυτικός ηλαιός που μπορεί να υπάρχει στα παιδάκια, ο οποίος δεν βλέπουμε, δεν αναγνωρίζουμε το αίτιο της απόφραξης. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι στα παιδιά έχουμε κάποιες φορές δραματική εικόνα στην έναρξη της, στην εμφάνιση της νεοπλασίας, Μπέρκετ με πολλούς μεσεντέρους λεμφαδένες που έχει δημιουργήσει αποφρακτικά σημεία από το κεντρικό περιστατικό της κυρίας Αραβανίτη, άλλο ένα περιστατικό με λέμφωμα σκολικοειδούς και άλλο με παχυμένο τείχωμα της πρώτης και δεύτερης. Σε αυτά, εντάξει, μπορεί να τα βλέπουμε και με τον υπέρηχο. Είναι περιστατικά του κεντρικού που έχουν πολύ καλούς παιδοκτηνολόγους και τα παρακολουθούν. Αλλά ωστόσο υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πλέον στις νεοπλασίες, να μην σταθούμε για να δούμε την έκταση, για να χαρτογραφήσουμε, για να μετρήσουμε. Έχει καλύτερη χωρική ανάλυση ο αξονικός, οπότε είμαστε αναγκασμένοι να τα στείλουμε και για αξονικό. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκεί στις διπλασιασμού που μπορεί να κάνουν τέτοιου τύπου αποφρακτικά. Έτσι, εδώ, επειδή ακριβώς δεν είναι τόσο οξύ περιστατικό, σε δεύτερο χρόνο το οδηγούμε κανονικά στο μαγνήτη το παιδί. Βλέπουμε και το γνωστό τείχωμα, το gut signature sign. Λοιπόν, δεν θα σταθώ πολύ εδώ. Ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει πολύ καιρό που ήρθε στα ΤΕΠ, 14 χρόνων αγόρι, αριστερή κοιλιακή χώρα, κυρίως ο πόνος, δεν είχε τίποτα ως πλήνας, ψηλαφυτικά δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα, μιλά σε μία στο φουλ. Ο υπέρηχος με αυτή την εικόνα, με τις εντερικές έλικες, ουρά ήτανε, δεν μπορούσε να βοηθήσει και πάρα πολύ. Το παιδί οδηγήθηκε στον αξονικό. Οξία παγκρεατίτιδα. Και ο μαγνήτης, τα δύο κολουθίες εγκάρσιες, με λίγο υγράκι, εδώ το χάνουμε, εδώ το υγρό το βλέπετε γύρω από την ουρά, η ουρά του παγκρέατος, εδώ αυτό το υπόπυκνο είναι το υγρό. Άλλες νεοπλασίες, νευροβλάστομα, το βλέπουμε τεράστιο, μεγάλο, όλο αυτό τώρα για να το δει κανένας θέλει μαγνήτη. Οι νεοπλασίες θέλουν μαγνήτη. Πάρα πολλές, είναι πολύ μεγάλες, τα νευροβλαστώματα είναι τεράστια και η παρακολούθησή τους εδώ με, είπαμε το 13, δεν το είπα, το 13, το 14 και το 15 το ίδιο παιδί. Διάφορα σημεία, εντάξει, φάνηκε το νευροβλάστομα στον υπέρηχο, φάνηκε και στις, είναι πολύ μωράκι, είναι νεογνώ 2 εβδομάδων, δεν δόθηκε σκιαστικό. Προσπάθησε λίγο να χορτογραφηθεί, βλάβη σε σχέση με τα άλλα σημεία, γιατί ο μαγνήτης έχει και αυτή την ικανότητα σε 3 επίπεδα να μας δώσει πληροφορίες. Ένα όγκο τσίσμη, τους ξεχνάμε, υπάρχουν και αυτοί που μπορεί να κάνουν. Και πάλι ο υπέρηχος θα δώσει τα πρώτα σημεία. Και θα προχωρήσω τώρα σε αυτό που πολύ συχνά οδηγείται στη μαγνητική πλέον και κυρίως στην MRCP. Είναι οι συγγενείς παθήσεις των ενδοϊπατικών χοληφόρων. Δηλαδή, πέραν από την οξία, το οξύ κοιλιακό άλγος, πέρα από την αντιμετώπιση των επιγόντων. Υπάρχουν και τα περιστατικά, τα οποία σε δεύτερο χρόνο, όπως τα ογκολογικά που προαναφέρθηκα, σε δεύτερο χρόνο θα τα δει κανένας με ηρεμία, αφού πρώτα προετοιμάσει γονείς και παιδί. Ατρυσία χοληφόρων, η πρώτη κατηγορία, έκταση ενδοϊπατικό με κύριο εκπρόσωπο την Καρόλη. Οι διάφοροι τύποι, δεν θα καθίσω να μιλήσω πολύ για αυτούς, έχουν ατρυσίες, okay, τις είδαμε, συνοδεύονται κάποιες φορές από την πολυκιστική νόσο των νεφρών, κυρίως ο υπέρηχος δίνει την απάντηση, ωστόσο η μαγνητική θα δώσει την απάντηση σε σχέση με τις εκτασίες των ενδοϊπατικών, η RCP που κάναμε παλιά. Η MRCP σε αντιστοίχηση φαίνεται ότι δίνει την πληροφορία που χρειάζεται κανείς. Εδώ επίσης η χολή φαίνεται, αυτός είναι ο κοινός υπατικός περιστατικό από το τμήμα πριν από λίγα χρόνια σε ένα μωράκι που οδηγήθηκε σε χειρουργείο Καζάι. Άλλο ένα περιστατικό το οποίο επειδή οι ατρυσίες συνοδεύονται από πολυσπληνία, συνοδεύονται από αγενεσία τμήματος της κάτω κύλης, δυστυχώς, ενώ το παιδί είναι 15 μόνο μηνών, έκανε μεταμόσχευση, όχι καζάι, ρούνεγουάι, αλλά είχε προβλήματα χολόστασης. Γιατί εκτός από την απουσία της κάτω κύλης,
μόνο από τον εδωυπατικό της τμήμα και μετά αναγνωρίζεται, δεν είχε και πιλέα. Είχε αποφραχθεί και η πιλέα και είχε ένα τεράστιο παράπλευρο. Το παράπλευρο της πιλέας από μόνο του μπορεί να κάνει σε απερθούσα θρόμβωση. Αυτό το παιδί είχε κάνει στα 4 του χρόνια θρόμβωση της πιλέας. Έχει όλο αυτό το παράπλευρο δίκτυο, το οποίο φαίνεται και στις ανασυνθέσεις εδώ, το οποίο πιέζει κεντρικά τα χοληφόρα και κάνει χολόσταση. Να την έχουμε υπόψη μας, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή εδώ η εικόνα είναι πριν από 15 χρόνια. Όχι, πριν από το 9. Πριν 10 χρόνια. Συγχωρείτε. Πριν 10 χρόνια. Το παιδί στα 4 είχε κάνει τη θρόμβωση. Εμείς το είδαμε πριν 10 χρόνια. Ήδη είχε παράπλευρο, ήδη είχε χολόσταση. Να έχουμε υπόψη μας λοιπόν την πόρταλ μπιλιόπαθη. Βέβαια, κάποιες φορές είναι και τελειώνω. Κάποιες φορές είναι και κάποιες άτυπες λοιμώξεις, όπως είναι νόσος εξαμυχής γαλής. Και παιδί 7 ετών με σκολικοειδεκτομή προεβδομάδος ζητάνε έλεγχο γιατί είχε μπει επιγόντως στο χειρουργείο και το παιδί συνεχίζει να έχει χιλιακάλι. Βλέπουμε ειδηματούδεις έλικες, νηστιδικές. Βλέπουμε αρκετό υγρό στην κοιλιά. Το παιδί δεν έχει συνέρθει ακόμα, οπότε θέλει παραπάνω νοσηλεία. Και ένα περιστατικό τώρα, έτσι, σαν quiz. Μαγνητική εντολογραφία. Το παιδί ήρθε για έλεγχο κλασικά από μια εξέταση για τελική ηλαιότητα. Βλέπουμε νηστιδικές έλκες. Εδώ είναι ένας εντεροεντερικός ηλαϊκός εγκολασμός. Εντάξει, θα λυθεί στην επόμενη φάση, γιατί παίρνουμε και τις σημαίες ακολουθίες. Ωραία. Ωστόσο, όμως, έχει πολύ έντονα παχυμένο τείχομα νηστιδικό. Καμιά ιδέα για το τι μπορεί να είναι? Πολύ έντονα, πολύ εμπλουτισμός, παχυμένες έλικες. Μόνο με την απεικόνηση είναι λίγο δύσκολο να μιλήσετε. Ναι, είχε ιωσυνοφιλία. Okay. Ιωσυνοφιλική γαστροεντερίτιδα. Πριν την ερώτηση της Εύης, στο νοσοκομείο μας έχουμε πολύ ευκολότερη πρόσβαση στον αξονικό και στο μαγνήτη παρά στον υπέρηχο. Αυτή την ιδιομορφία να την σημειώσουμε, εντάξει. Και να τη λύσουμε δεν λύνεται. Δεν λύνεται. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε, δεν κάνουμε κατάχρηση. Πολλές φορές προβληματιζόμαστε τι από τα δύο να διαλέξουμε. Σε περιπτώσεις που το υπερηχογράφημα δεν είναι διαθέσιμο. Ωραία. Κυρία Μερχοβίτου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ομιλία, αλλά κυρίως τη βοήθεια που δίνετε σε όλους τους παιδογαστρεντερολόγους της Θεσσαλονίκης. Και να ρωτήσω πάλι κάτι πρακτικό, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο μαγνήτη. Όσον αφορά την ανοχή, τη συμμόρφωση των παιδιών, εσείς είστε τυχεροί στο Παπαγεωργείο και έχετε ανοιχτό μαγνήτη. Δεν είναι ανοιχτός. Όχι, δεν είναι ανοιχτός. Ο ανοιχτός μαγνήτης είναι μια ιστορία που ακόμα είναι υπό διαμόρφωση. Ο μαγνήτης μας είναι σχετικά ευρύ χώρο. Ωραία. Αλλά, δηλαδή, αυτό που λένε το country, ναι, είναι ανοιχτό αρκετά. Είναι τριάρι Τέσλα, που σημαίνει ότι είναι πολύ γρήγορο. Δηλαδή, οι ακολουθίες τρέχουν γρήγορα και αυτό το θέλουμε στα παιδιά και στην κοιλιά. Αλλά δεν είναι ο ανοιχτός μαγνήτης. Ναι. Από ποιες ηλικίες κάθονται τα παιδιά? Έχουμε βάλει χωρίς αναισθησία μέχρι 4 χρονών. Αλλά θέλει πολύ καλή προετοιμασία. Θέλει να συνεργασία με το γονιό. Το νοσηλευτικό μας προσωπικό είναι εξαιρετικό, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είναι... Και καμιά φορά έχει χρειαστεί να μπω κι εγώ μέσα. Στο τελευταίο παιδί που το συζητούσαμε, που δείχναμε τις εικόνες, αυτό που είχε τις παχυμένες έλικες, τις νηστιδικές, δεν είχε συνέλθει από τη σκολικοειδεκτομή, μπαίνει κάποιος από εμάς, όποιος είναι εκείνη την ώρα, αν το παιδί, να αισθανθεί άνετα το παιδί. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστούμε. Εάν δεν έχετε καμιά άλλη ερώτηση, να ευχαριστήσουμε τις ομιλήτριες και πάντα θα ζητάμε τη βοήθειά σας.